Τάσος Μηνίσκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Μπόκαρης και ο Γελιογράφος Νίκος Χρυστέρης. Τον λόγο έχει ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Μηνίσκος. Μοιάζανε την έκθεση στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης και πρέπει να ήμουν εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε ότι όταν οι εκδηλώσεις είναι την ίδια ώρα, ευτυχώς που εδώ μηχανή. Ευτυχώς. Τέλος πάντων. Να πω ότι άλλη μια διεθνής έκθεση βιβλιογραφίας φτάνει στο τέλος σήμερα. Μια επιτυχημένη, θα ήθελα να πω, έκθεση με ένα ιδιαίτερο θέμα σε όλα τα φίλη και αυτή η βία. Όπως το αναπτύξετε και στο θέμα, που δυστυχώς δεν κατάφερα να σας ακούσω μόνο τα δύο λεπτάκια. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε αυτή την έκθεση και να την αναπτύξουμε ακόμα παραπάνω, γιατί πραγματικά και ο κόσμος τη θέλει, αλλά και μέσα από αυτή παίρνει διδάγματα, όπως από την προηγούμενη μας έκθεση. Η έκθεση μας θα ταξιδέψει κιόλας. Συμφωνήσαμε με τον Γιάννη να ταξιδέψει. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και του χρόνου και κάθε χρονιά από εδώ και πέρα να την μεγαλώνουμε όλο και παραπάνω. Να είστε καλά όλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τις δύο κυρίες εδώ μας τα είπαμε τόσο καλά. Να είστε καλά όλοι. Τον λόγο έχει ο κύριος Γιάννης Κάλιστας για το εργαστή. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Η 7η διοργάνωση απόψε ολοκληρώνεται. Μια διοργάνωση που αγκάλιασε παγκόσμια κοινότητα των στοιχογράφων, αναφέρεται σε όλες σχεδόν τις ειδησιογραφικές σελίδες του χώρου και διαβάζεται από χιλιάδες αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Στο ημιτό δεν πολύ βλέπουμε μόνο. Μόνο στον χώρο του Facebook και του διαδικτύου είναι χιλιάδες οι αναγνώστες των νέων μας και φυσικά του καταλόγου. Επίσης, ο διαδικτυακός ιστότοπος μας έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί εκεί υπάρχουν αναρτημένοι και όλοι οι κατάλογοι των εκθέσεών μας από την αρχή και την πρώτη έκθεση μέχρι σήμερα. Είναι πανέμορφες εκθέσεις. Η έκθεση θα ταξιδέψει στη Θήβα, όπου το Κέντρο Συμβουλευτής Υποστήριξης Γυναικών μας το ζήτησε, το Δήμο Θηβαίων, μας τη ζήτησε, συμφώνησε και ο Δήμος και φυσικά θα πάει η έκθεση εκεί. Επίσης, όποιος άλλος φορέας μας τη ζητήσει, φυσικά μη κερδοσκοπικός, θα αποδεχθούμε την πρόσκληση, γιατί επιθυμούμε όχι μόνο αυτή η έκθεση, αλλά και κάθε έκθεση, να προβάλλεται οπουδήποτε και να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, η συγκεκριμένη έκθεση θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνοδευτεί ο Δήμαρχος και με τα σχολεία και ήμως ταξιδέψει εσωτερικά στα σχολεία αφού δεν ήρθαν αυτά εδώ, να πάμε εμείς εκεί. Γιατί η δουλειά ανάμεσα στα δύο φύλλα γίνεται μέσα στα σχολεία πρώτα, στην οικογένεια μετά και φυσικά στα υπόλοιπα ζητήματα και στον υπόλοιπο κοινωνικό χώρο. Γνωρίζετε κάθε χρόνο ότι όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες της έκθεσης, ξεκινούν οι εργασίες προετοιμασίας της επόμενης. Επίσης, γνωρίζετε ότι στην αρχή του επόμενου χρόνου, δηλαδή το Γενάρη, επιλέγουμε το θέμα με τον Δήμαρχο της επόμενης έκθεσης. Ένα θέμα συνήθως με ευρείες διαστάσεις. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, οι ιδέες και οι γνώμες κάθε ανθρώπου που θέλει να μας προτείνει θέμα. Κάνουμε όποιους και όποιες επιθυμούν να δώσουν ιδέες για το θέμα, να επικοινωνήσουν μαζί μας στα γνωστά email, τα τηλέφωνα, στο Facebook, όπου θέλουν, στο Δήμο, οπουδήποτε, μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου. Μετά να κοινώνεται. Επίσης, όποιοι και όποιες επιθυμούν μπορούν να στελεχώσουν εθελοντικά την ομάδα διοργάνωσης, ερχόμενοι σε επαφή μαζί μας. Τώρα είναι η ώρα των απονομών. Άλλη μία χρονιά που κάποιοι θα ευχαριστηθούν τα βραβεία τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που κοντά μας είναι τρεις τουλάχιστον γνωστοί γελιογράφοι, οι οποίοι έχουν σχεδόν κάθε χρόνο παρουσία με τα έργα τους. Τους προανέφερε και η παρουσιάστρια μας, η Αντριάννα. Και επίσης πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τις δύο κυρίες ομιλήτριες,
την κυρία Ξηλού και την κυρία Αποστολίδου, που μας έδωσαν πολύ σημαντικά στοιχεία πέρα από θεωρία, από γεγονότα, από δράσεις, από στατιστικά, που φοβάμαι όμως ότι τα στατιστικά είναι τα επίσημα και από πίσω την κουρτίνα κρύβονται πάρα πολλά, έτσι. Ήταν δηλωμένα μόνο από όσες τόλμησαν να το δηλώσουν. Λοιπόν, καλή συνέχεια με τις απονομές σας. Πρώτο βραβείο από την Τουρκία, ο Αγιατοζλού Χαλίτ Κούρτουρμούς. Είναι το έργο που δεύτερο βραβείο, ο Κροάτης Νόβακ Νταμίρ. Τρίτο βραβείο, Ναχίμπ Χουσεΐν από το Ιράν. Συγγνώμη, θα κάνω χαλιά. Τέταρτο βραβείο, Μιραέ Σαΐντ Αλί από το Ιράν. Πέμπτο βραβείο, Σωτήρης Τασιόπουλος, Ελλάδα. Και πάμε στους επένους. Πρώτος έπαινος, πάλι στον Τούρκο, που είχε πάρει το πρώτο βραβείο, αν θυμάστε, στον Αγιατοζλού Χαλίτ Κούρτουρμούς. Δεύτερος έπαινος, Φαρσίτ Φασιχή από το Ιράν. Ναχίμ Χουσεΐν από το Ιράν και ο επόμενος. Ζαριμπού Ζαχρά, είναι και μόνο, μάλλον μόνη γυναίκα από το Ιράν. Την Πολωνία Στάνζικ Πάουερ. Γιώργος Μπεκιάρης. Από την Κίνα. Ρουγκάνι Οσβάλτο από την Αργεντινή. Εξάν Σεραχή. Thank you.
Κοίτα.